Ξέρετε αυτές τις μέρες που απλά περπατάς στον δρόμο και χαμογελάς χωρίς κάποιο ιδιαίτερο λόγο και αναρωτιέσαι γιατί χαμογελάω. Αυτές οι μέρες είναι οι καλύτερες. Θα ήθελα πολύ όλες οι μέρες να είναι έτσι, αλλά δυστυχώς δεν είναι. Σήμερα όμως είναι μία από αυτές τις μέρες. Δεν είμαι σίγουρος γιατί. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog. Εδώ και μέρες θέλω να ανεβάσω ένα βίντεο με το ποδήλατο που να κάνω προπόνηση, αλλά δεν ήθελα να ανεβάσω πάλι ένα απλό βίντεο να κάνω προπόνηση γιατί το έχω κάνει ήδη αυτό. Ήθελα να κάνω κάτι λίγο διαφορετικό. Και νομίζω πως σκέφτηκα τι ακριβώς ήταν αυτό. Όπως ίσως καταλάβατε από τον τίτλο, αποφάσισα να επισκεφθώ ξανά όλα εκείνα τα spot που είχα πάει με το ποδήλατο στο πρώτο βίντεο που είχα βγάλει ποτέ να κάνω κόλπα, το οποίο ήταν πριν 13 χρόνια. 13 χρόνια. Σαν χτες μου φαίνεται πραγματικά. Αυτό όμως που ήθελα δεν είναι να πάω και να κάνω ακριβώς ίδια πράγματα. Θέλω να πάω και να κάνω αυτά που ήθελα να κάνω τότε, αλλά δεν ήμουν σε θέση, ας πούμε, δεν ήμουν έτοιμος, δεν ήμουν σίγουρος ή οτιδήποτε. Σήμερα όμως νομίζω ότι θα είναι λίγο καλύτερα. Γιατί μετά από 13 χρόνια, όπως και να έχει, έχω μια αλφα βελτίωση. Οπότε έχω ένα χαμηλό χρόνο, κάνει πολύ ζέστη, Παρ' όλα αυτά, χωρίς να χαμηλό χρόνο, φύγαμε κατευθείαν για το πρώτο σημείο. Αλλά σε αυτό το βίντεο δεν ήθελα να είμαι μόνος μου. Ήθελα να είμαι παρέα με ένα παιδί με το οποίο ξεκινήσαμε μαζί τότε. Για να είναι λίγο πιο διασκεδαστική η όλη φάση. Οπότε θα τον πάρω τηλέφωνο εδώ που είναι, γιατί το είχαμε κανονίσει ήδη αυτό. Έλα, πού είσαι? Ναι, τώρα ξεκινάω από το σπίτι. Ωραία, ξεκινά. Κόμπλε. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. And I know. All the feelings that we shared are in the past. And I know your relationships are never meant. Και μόλις έφτασα στο πρώτο spot του πρώτου βίντεο που είχα ανεβάσει ποτέ, το οποίο είναι αυτά τα σκαλιά εκεί, η εκκλησία του Ιατρέα, ο πολύγος της Πάτρας, για όσο το ξέρετε. Και ως και ώρα περιμένουμε. Πέρα το ότι κάνει υπερβολικά πολύ ζέστη και πρέπει να βγούμε νωρίς λόγω του ήλιου για να έχουμε καλό φως. Και επίσης είμαι μείον μία ακτίνα. Εκτός λοιπόν από αυτά τα δύο, είμαι τυχερός γιατί σήμερα είναι Κυριακή και κάθε Κυριακή εδώ πέρα γίνονται γάμοι. Αλλά σήμερα ευτυχώς δεν έχει, οπότε είμαι αρκετά τυχερός. Επίσης, πέρα από αυτά, τις προάλλες είχα ανεβάσει μια ιστορία στο Instagram όπου σας έλεγα ότι έρχεται το Q&A Vol 2 και σας είπα να μου αφήσετε κάποιες ερωτήσεις εκεί. Και πραγματικά κάποιες από αυτές τις περίμενα καιρό τώρα και χαίρομαι που θα μπω στη διαδικασία να τις απαντήσω. Και επίσης κάποιες άλλες ήταν αρκετά αστείες, μπορώ να πω. Και επίσης, αν έχετε κάποιες άλλες απορίες ή ερωτήσεις και δεν είδατε την ιστορία, δεν τις αφήσετε εκεί, αφήστε τες σε αυτό το βίντεο και θα τις απαντήσω στο Q&A Vol 2. Από όλες αυτές τις ερωτήσεις όμως, η πιο συνηθισμένη που μου κάνετε εδώ και αρκετό καιρό είναι τι γίνεται με το STP, με το ποδήλατο του Δημήτρη. Πού βρισκόμαστε, γιατί περνάει ο καιρός και δεν προχωράμε. Λοιπόν, αυτή είναι η λίστα με τα πράγματα που χρειάζεται αυτό το ποδήλατο για να γίνει ποδήλατο. Αλλά για μια στιγμή, γιατί νομίζω ότι ακούω τη μηχανή.
Για να μπορούμε να μιλήσουμε, γιατί δεν ακούγεται τίποτα. Καινούργια μηχανή. Καινούργια φασαριάζα. Καινούργια μηχανή, τι έγινε εκεί. Καλύψαμε ένα όνειρό μας, μικρούλι όνειρό μας. Ναι, αλλά ο κόσμος ρωτάει τι γίνεται με το ποδήλατο. Ποια είναι η επίσημη απάντηση για το ποδήλατο. Σε έχω ήδη δείξει τη λίστα να ξέρεις με τα πράγματα. Οπότε... Ο λόγος που δεν έχουμε ξεκινήσει, γιατί δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με το STP μέχρι στιγμής. Σχεδόν καθόλου, γιατί τα πράγματα ήδη είναι, περιμένουν. Είναι αυτός. Αλλά εντάξει, προτεραιότητες, ε. Προτεραιότητες ήταν ένα όνειρό μου, τρελό όνειρό μου, και απλά μου προέκυψε από το πουθενά ευκαιρία. Και λέω ή το STP ή το πιο τρελό μου όνειρο. Και νομίζω όλοι όταν τους δίνεται η ευκαιρία να κάνουν το πιο τρελό της όνειρο, το κάνουν. Ωστόσο, το STP δεν ξεχάστηκε. Εννοείται πως όχι. Μην ανησυχείς. Το STP, πότε φεύγεις ταξίδι, είπαμε. Θεωρητικά είναι να ξαναφύγω μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, τα πράγματα αυτά είναι λίγο ακριβά και χρειάζονται χρήματα για να πάρθουν. Δεν τα μας τα χαρίσει κανένας. Ούτε δυστυχώς δεν έχουμε χορηγούς, αλλά με το πίτσο. Τον σε είδα. Να. Τα χρήματα γίνουν με δυσκολία. Και αυτή η δυσκολία έπεται να έρθει την επόμενη εβδομάδα. Ξεκινάει. Ξεκινάει το βασανιστήριο, ναι. Και, αλλά μην ανησυχείς, θα σε ενημερώσω. Λίαν συντόμως αφού του φύγω. Να τα παραγγείλω. Εννοείται, φυσικά. Μείνετε συντονισμένοι, μείνετε συντονισμένοι. Και μη βιάζεστε, μη βιάζεστε, μη βιάζεστε. Όλα έρχονται στην ώρα τους. Στο μεταξύ, θυμάστε αυτό που είπα πριν λίγο για το γάμο, για τους γάμους. Μάντεψτε. Όχι, μάντεψτε. Σήμερα γάμος γίνεται σε αυτή την εκκλησία, αλλά για λίγο μπορώ να για λίγο μάλλον μπορούν να μου διαθέσουν τα σκαλιά, φαντάζομαι. Δεν ενοχλείς πολύ, μόνο για λίγο. Οπότε, για να δούμε τι ακριβώς θα κάνεις στο βίντεο εκείνο το πρώτο. Σε αυτό το σημείο εδώ. Ωρα φίλοι. Σαχτές αλήθεια. Εν τω μεταξύ, fun fact, αρχικά αυτό το βίντεο και γενικά τα βίντεο τότε με τραβούγε ο πατέρας μου, οπότε χαρά στο κουράγιο του. Αλλά πέρα από αυτό, θυμάμαι τότε δεν υπήρχε ποικιλία τραγουδιών χωρίς δικαιώματα που υπάρχουν τώρα. Και έβαζα πραγματικά ό,τι τραγούδι να είναι, ρε φίλε. Αλλά αυτό το βίντεο αρχικά είχε σχεδιαστεί να μπει ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι. Αλλά επειδή μου τον έκοβαν τον ήχο, έβαλα ό,τι να είναι για να έχω ήχο. Αλλά για να δούμε τελικά τι έγινε εδώ πέρα. Ναι, πόζω το όνομά μου. Φυσικά διαφήμιση. Και παπ. Ωραία, αυτό ήταν το πρώτο κλιπ. Για να δούμε πώς θα μου βγει σήμερα, 13 χρόνια μετά. Μέσα στο βίντεο είχα κι άλλα σημεία, κι άλλα κόλπα μάλλον, σε διάφορα σημεία σε αυτό το μέρος. Αλλά για να μην πηγαίνουμε και να ξαναρχόμαστε, όσα ήταν σε αυτό το σημείο θα τα βγάλω τώρα. Στο μεταξύ όμως, πριν συνεχίσουμε από τον Άγιο Ανδρέα, το επόμενο κλιπάκι, αν δεν κάνω λάθος, είναι από το θεατράκι, το οποίο είναι αυτό εδώ. Ωρε φίλοι, ανάδειξη ξεπερνάει. Ανεβαίνω με αυτό το φοβερό τρόπο αυτό το τυχάκι. Και συνέχεια είναι πάλι στο θεατράκι, κάνω αυτά τα σκαλιά τα οποία είναι, νομίζω είναι, δεν υπάρχει λόγος να το κάνω πάλι γιατί είναι υπερβολικά πολύ εύκολο και έχουμε ένα παρόμοιο επίσης κλιπάκι λίγο αργότερα, οπότε θα το παραβλέψω αυτό το σημείο. Θα κάνω μόνο το τυχάκι σε συνδυασμό με κάποια άλλα ακόμα που κάνω εδώ, όπως είναι το τρίσκαλο αυτό. Εδώ να πέρα στο μάτι. Αλλά θα το θυμάσω αυτή τη φορά να κάνω όλα one day με τη μία. Τι πιθανότητες έχω. Θα το δούμε αμέσως τώρα.
Exceptionally smooth. Αυτό ήταν ακριβώς το που ήθελα να κάνω τότε. Αλλά τώρα πήγε λίγο καλύτερα. Τότε δύσκολο. Anyway, moving on. Το επόμενο spot ήταν ακριβώς αυτό εδώ πέρα το τετραγωνάκι. Το οποίο είχα κάνει αυτό. Αλλά αυτό που ήθελα να κάνω, αυτό που θα κάνω τώρα. Σκαλιά ήταν το επόμενο βίντεο, το επόμενο κλιπάκι από το βίντεο, όπου το μόνο που έκανα ήταν απλά να τα ανέβω με την πίσω ρόδα ένα-ένα, αλλά αυτό που ήθελα να κάνω είναι φυσικά αυτό που θα κάνω τώρα. Πώς φάνηκε? Highly likable. Οκ. Αφού έχουμε και το approve από τον Δημήτρη, συνεχίζουμε. Και αυτό είναι το clip που είχα από αυτό το spot. Για να δούμε πώς θα βγει σήμερα. Αν έχει βελτιωθεί καθόλου η τεχνική μου σε αυτό το κόλπο, γιατί η αλήθεια είναι ότι ήθελα να το βελτιώσω. Το επόμενο ήταν αυτό το βιχάκι. Το οποίο ανέβηκε και απλά έφυγε πίσω, αλλά αυτό που ήθελα να κάνω είναι αυτό που θα προσπαθήσω να κάνω τώρα. Για να δούμε. Όχι, ακριβώς αυτό έκανα τότε. Αλλά αυτό που ήθελα να κάνω. Κάτι τέτοιο. Πάμε στο επόμενο σημείο. Λίγο κουραστικό. Όπως και να έχει, ο ήλιος πέφτει, συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα. Και ναι, φυσικά δεν γίνεται να μην φτιάξει μία φορά τα πρέλα. Είναι... Δεν ξέρω να ακούγεται, ακούγεται. Κάπου εδώ πέρα. Κάπου υπάρχει μία τρύπα να πούμε λιγότερο από κεφάλι καρφίτσας. Και χάνει κάθε 5 λεπτά μερικά γραμμάρια. Τι κάνει? Το καλό το μονοπάτι ξέρει και άλλο, το καλό το παλικάρι ξέρει και άλλο μονοπάτι. Το καλό το μονοπάτι ξέρει και άλλο παλικάρι, οπότε με συνοπτικές διαδικασίες. Και το επόμενο ήταν αυτό εδώ, που κάνω αυτό το 180. Αλλά ποιο είναι το θέμα? Ότι μετά από 13 χρόνια έχουμε μεγαλώσει τα φυτά. Και το θέμα είναι ότι βρίσκει λίγο η ρόδα. Οπότε πάμε κατευθείαν στο επόμενο. Το οποίο δεν είναι, ποιο είναι. Και σε αυτήν εδώ τη φοβερή πλατεία είναι το επόμενο σημείο. Όπου παίζει να έρθω να έρθω στην πλατεία από εκείνο το βίντεο.
όπου είχα κάνει αυτό εδώ, αυτά τα σκαλάκια εδώ πέρα, 180 με αυτόν τον τρόπο. Και για κάποιο λόγο το είχα βάλει δύο φορές και αυτό το έχω κρατήσει υπερβολικά πάρα πολύ, ήθελε κόψιμο. Έλα, μπορείς, δώσ' του, δώσ' του. Εκεί. Αλλά αυτό που ήθελα να κάνω είναι αυτό που θα κάνω τώρα. Αυτό δεν το περίμενα, αλήθεια. Νομίζω ότι ήταν πολύ περίεργο συνέχεια. Νομίζω ότι θα φύγω πιο μακριά, ξέρω. Πήγα ψιλοκρεμαστά κατά κάποιο τρόπο. Ναι, εγώ έτσι όπως έφυγες, νομίζω ότι σε κάποια φάση λέω θα βρει στο τελευταίο σκαλοπάτι. Και εγώ ήταν πολύ ψιλοκρεμαστό για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Αλλά ήταν κομπλέ, κομπλέ. Συνεχίζουμε. Moving on. Το επόμενο στη λίστα ήταν ένα gap, το οποίο είναι όμως είναι αρκετά αρχάριο σε σχέση με το που έχουμε τώρα, οπότε θα ήθελα να μην πάω σε εκείνο και να κάνω αυτό εδώ, το οποίο πιστεύω είναι λίγο πιο αξιοπρεπές για το που έχουμε τώρα. Έχω περίπου 7 χρόνια να το κάνω αυτό κάπου, αλλά νομίζω το έχω. Το έχω, τι λέτε, για να δούμε. Σε περίπτωση που αναρωτιόσασταν, αυτό είναι ο τρόπος που μεταγεννούμαστε και με τη μηχανή και με το ποδήλατο. Αλλά μην, επαναλαμβάνω, μην, do not, μην το δοκιμάσετε. Γιατί μερικές φορές μπορεί να γίνει πολύ επικίνδυνο. Και τι εννοώ επικίνδυνο? It was at this moment that he knew. He fucked up. Καλά είμαι, καλά είμαι. Ωραία. Πάλι καλά που φοράς και αυτά, έτσι. Ναι, αλλά χτύπησε στον αγώνα. Αλλά δεν πειράζει, εντάξει, θα ζήσω. Θα ζήσω. Εντάξει. Ευχαριστώ. Ναι, αυτό έγινε, αλλά εντάξει, όλα κομπλέ. Αλλά μην το δοκιμάσετε, μην το δοκιμάσετε. Πώς φάνηκε αυτή η τούμπα? Γαμάτι. Πάμε να το ξανακάνουμε. Πάμε. Ψήσου. Ψήσου. Μέσα, μέσα. Θα δοκιμάσουμε τα και με τα αμάξια αυτή τη φορά. Anyway, τώρα είμαστε στο τελευταίο νομίζω spot του βίντεο, του πρώτου βίντεο. Και για να δούμε τι θα γίνει εδώ. Την προηγούμενη φορά, τότε, είχα κάνει αυτό. Και για να δούμε πώς θα εξελιχθεί σήμερα. Νομίζω εντάξει, είναι απλό σχετικά, αλλά για να δούμε. Δεν μου έγινε τότε. Για να δούμε, για να δούμε, για να δούμε. Όχι, δεν είναι τίποτα γρατσούνιες. Ξέρεις, δεν είναι τίποτα, ένα κόκκολο έχει βγει έξω. Αλλά όχι. Και πάει με το χέρι έτσι, ξέρω εγώ. Εντάξει, για τη φάση που είμαι τώρα νομίζω ήταν κομπλέ. Γενικά όλα τα κόμματα ήταν απλά, ξέρω εγώ, δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο από το πρώτο βίντεο. Ίσως να κάνουμε κάτι καλύτερο, πιο extreme μάλλον, την επόμενη φορά, τι λες? This sounds nice and suspicious. Αλλά το τελευταίο κλιπ του πρώτου βίντεο ήταν ένα αποτυχημένο τέλειο, ή τότε που το μάθαινα, ξέρω εγώ, στην Πλάζ. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στην Ρώνα Βάρχων και δεν υπάρχει πιθανότητα να πάμε στην Πλάζ. Οπότε για να κάνουμε ένα τέλειο εδώ πέρα, έτσι, για να κλείσει το βίντεο. This was nicer. Τι ώρα είναι? 9:30. Και τώρα τι? Τελείωσε το βίντεο. Τέλος. Bye! Κείμενα. Όχι ακριβώς. Τι θα κάνουμε, πάμε καμιά βολτά. Ό,τι γουστάρεις. Σήμερα την κάνει και εγώ το ποδήλατο. Δεν μ' αρέσει η ιδέα. Κοίτα. Για το βίντεο καλά ήταν, αλλά μετά για τη βόλτα νομίζω κάτι να κάνουμε. Λες άμα το σκεφτώ πολύ, το ποδήλατο μεταβεί σε μηχανή.
Για δοκίμασε. Για δοκίμασε να δούμε τι θα γίνει. Oh, oh shit, you're a wizard. You're a wizard, Harry. Οπότε... Μάλλον έχουμε τώρα να πάμε μια βολτούλα, έτσι. Πάμε κάπου ψηλά, μου θέα. I like that. See ya. Alright. Κοπάνησες. Πού. Μπατούσε. Πού κοπάνησες την μπατούσα. Μίλα μας για τη σημερινή σου εμπειρία. Ήταν επικοδομητική εμπειρία. Έφαγα άλλη μια τούμπα ακόμα. Πολλές fail τέτοιες. Από πώς το λένε. Εγώ πέθανε από την αλλεργία και εσύ έχεις πέθανε από τον πόνο. Όχι, αυτή πόνο. Πονάνε οι άντρες, ωραία. Εσύ έχεις 2-2. Είμαι εγώ πλέον. Θα ζήσεις. I got this. You got that shit. I do. Alright. Moving on. Rest in pieces.